Η πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καηλή ισχυρίστηκε διαμέσου του δικηγόρου τη Μιχάλη Δημητρακόπουλου ότι τα 900.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι τη και στη βαλίτσα που μετέφερε ο πατέρα τη ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Όπω ήταν αναμενόμενο, η Εύα Καηλή δείχνει το σύζυγό τη ω το βασικό πρόσωπο που θα πρέπει να στοχοποιήσουν οι βελγικέ αρχέ και ότι το άλλο πρόσωπο είναι άνθρωπο κοντά στο σύντροφό τη. Εκείνη απλώ φιλοξένησε τα χρήματα, δηλαδή έκανε μια εξυπηρέτηση για χάρη του συντρόφου τη. Αυτή θα είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή που έχει επιλέξει μαζί με το δικηγόρο τη. Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλο είπε: Η θέση τη είναι ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι τα έφερε ο σύντροφό τη και δεν είχε καμία ιδέα. Και όταν η ίδια το έμαθε, ρώτησε ποιανού είναι. Πήρε την απάντηση ότι ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν μπορώ να κατονομάσω λόγω του απορρίτου της διαδικασίας και ζήτησε να απομακρυνθούν από το σπίτι. Σε αυτή την προσπάθεια της απομάκρυνσης, τα χρήματα δόθηκαν στον πατέρα. Αυτά που βρέθηκαν στην κατοχή ήταν στο σπίτι, πρόσθεσε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ο ίδιος επέμεινε πως η θέση της είναι πως είναι αθώα και δεν έχει σχέση με τα χρήματα.